Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε απόψε στη Χρυσή Τομή. Χρυσή Τομή και εννοούμε ένα ταξίδι και ένα πάντρεμα ταυτόχρονα ανάμεσα στις εικαστικές και τις παραστατικές τέχνες, ανάμεσα στο χορό και το video projection, ας χρησιμοποιήσουμε έτσι έναν ξένο όρο. Συμμετέχουν μουσικά σύνολα του Δημοτικού Οδείου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την Σχολή Χορού της Γιάννας Νέσης και την Ανωτέρα Επαγγελματική και Ερασιτεχνική Σχολή της κυρίας Αριστείας Λίστου, όπως έπρεπε να πω και της κυρίας Γιάννας Νέση. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον αντιπρίτανη και καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Ξενοφόντα Μπίτσικα. Κύριε Μπίτσικα. Καλησπέρα. Κύριε Αντιδήμαρχε Πολιτισμού, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω σε μία εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Ιωαννιτών με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη Σχολή Χορού Γιάννας Νέση και την Ανώτερη Επαγγελματική και Ερασιτεχνική Σχολή Χορού Αριστείας Λίτου, σήμερα, 2 Ιουνίου 2024 και ώρα 8.30, που αποτελεί ένα ταξίδι στις εικαστικές και παραστατικές τέχνες με έργα συγχρόνων Ελλήνων συνθετών και με τίτλο «Χρυσή Τομή». Η παράσταση συνιστά μια σύνθετη, ολοκληρωμένη δράση που ανακαλεί τον κοινό χώρο και χρόνο με τη χρήση βίντεο, animation, φωτογραφικού υλικού, ήχων, μουσικής και σωματική δράση, χορό. Η πρόταση αυτή προσεγγίζει κατά κάποιο τρόπο την έννοια του συνολικού έργου τέχνης, το Gesamtkunstwerk, όπως το χαρακτήρισε ο Βάγνερ, που σημαίνει κυριολεκτικά «ολικό έργο τέχνης» και είχε ως στόχο να σημαίνει ότι όλα τα είδη τέχνης, συμπεριλαμβανομένες της ζωγραφικής, της μουσικής, της αρχιτεκτονικής, της λογοτεχνίας ή των παραστάσεων, θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν σε ένα αλληλένδετο θέμα, έργο και μελέτη, έτσι ώστε ένα γενικό σχέδιο θα κάλυπτε όλα τα στοιχεία μιας δημιουργίας. Προερχόμενος εγώ από το χώρο της ζωγραφικής, αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία συνύπαρξης δύο διαφορετικών disciplines, επιστημονικών πεδίων, ας πούμε, τη ζωγραφική από τις αναπαραστατικές τέχνες που εκδηλώνεται στο χώρο σε ταυτοχρονία και φαινομενικά άναρχη, ακανόνιστη στον δράση, και τη μουσική από τις παραστατικές τέχνες που δράσει σειριακά στο χρόνο με ελάχιστη διάρκεια ίχνους στο άμεσο παρελθόν. Όμως εδώ, σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια σύνθετη δράση που εκδηλώνεται σε ένα κοινό τόπο και χρόνο, όπου οι εικαστικές προτάσεις, το σώμα, η μουσική συνεργάζονται στη δημιουργία μιας σύνθετης εμπειρίας. Βλέποντας όλους αυτούς τους συντελεστές της δράσης, κατανοούμε από τη μια πλευρά τη δυσκολία που ενέχει αυτή, την επίτευξη δηλαδή της χρυσής τομής, όμως από την άλλη πλευρά αντιλαμβανόμαστε το είδος των εκφραστικών μέσων, διάφορες μορφές τέχνης που έχουν κοινά σημεία, τη διάθεση, το ταλέντο και την ικανότητα αυτών των δημιουργών και εκτελεστών να συνεργάζονται, με τρόπο που μας βεβαιώνει ότι το ταξίδι στις εικαστικές και παραστατικές τέχνες με έργα σύγχρονων συνθετών θα μας συνεπάρει. Συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές και τους συντελεστές αυτής της δράσης και παρακαλώ, μετά από απέτηση της κυρίας Λέφα, το χειροκρότημα στο τέλος για να μην σταματήσει η δράση στην εξέλιξή της. Ευχαριστώ. Την επιμέλεια αυτού που θα παρακολουθήσετε, που θα απολαύσετε απόψε, έχουν η Μελίνα Ιβλάχου και η Νόρα Ιλέφα. Και τώρα στο βήμα ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Οδείου Ιωαννίνων, ο κύριος Φίβος Παπαδόπουλος. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αντιπρίτανη, φίλες και φίλοι. Θα σας πω ότι η σημερινή συναυλία ή καλύτερα παράσταση έχει κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, τα έργα που θα ακούσετε των 6 συνθετών δεν γράφτηκαν για τη σημερινή παράσταση. Γράφτηκαν σε άλλη στιγμή χρονική, πρόσφατα βέβαια, μάλιστα κάποια παίζονται για πρώτη φορά, αλλά οι ιδέες και οι σκέψεις των συνθετών δεν ταυτίζονται με τις ιδέες και τις σκέψεις των εικαστικών και των χορευτών
που δούλεψαν πάνω σε αυτά τα έργα, με έμπνευση αυτά τα έργα, για να παρουσιάσουν, να στήσουν αυτή τη σημερινή παράσταση. Και θα μου πείτε, αυτό είναι αντιφατικό? Θα σας έλεγα λοιπόν ότι με τη μουσική δεν είναι, διότι η μουσική είναι η κατεξοχήν αφηρημένη τέχνη. Δηλαδή, η σύνθεση είναι μια καθαρά νοητική διαδικασία του συνθέτη και όταν το έργο εκτελείται, τότε η μουσική υλοποιείται και εξαφανίζεται την ίδια στιγμή. Όμως, έχει βαθιά συναισθηματική επίδραση στον ακροατή. Ίσως και αυτό, λοιπόν, με πολύ άνεση η μουσική είναι ελεύθερη, είναι δεκτική, να το πω έτσι, είτε να οπτικοποιηθεί μέσα από την εικόνα, όπως θα δούμε τώρα και το βίντεο art, είτε να σωματοποιηθεί μέσα από το χορό και μάλιστα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους η ίδια μουσική. Γι' αυτό και όλοι μας με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε, πιστεύω θα είστε ανυπόμονοι να δείτε το αποτέλεσμα αυτής της σύμπραξης, που είναι κάτι πολύ πρωτότυπο και οφείλουμε συγχαρητήρια σε αυτούς που το συνέλαβαν. Οπότε, για να μην σας κουράζω, σαν ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Οδείου, είμαι διπλά χαρούμενος σήμερα. Γιατί από τη μια μεριά συμμετέχω κι εγώ σε αυτό το εγχείρημα και από την άλλη γιατί δύο από τις συνθέτριες, η Μελίνα Ιβλάχου, που είχε και την αρχική ιδέα αυτής του εγχειρήματος, αυτής της παράστασης, και η Ιουλία Πιλαρινού, υπήρξαν μαθήτριές μου στη σύνθεση. Τώρα όμως είναι άξιες συνάδελφοι, μπορώ να πω. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους μουσικούς, τους συνθέτες, τους χορευτές και τους εικαστικούς που λάβαν μέρος σε αυτήν την, εγώ θα έλεγα, καλλιτεχνική εμπειρία σύμπραξης και εύχομαι καλή ψυχαγωγία, θα σας έλεγα. Ευχαριστώ.
Μήπως εξαιρεί το φίλι
αγώνα Μέδουσα. Έχω διαβάσει για σένα. Λένε πως είσαι γυναίκα θνητή και τερατόμορφη. Όποιος αντικρίσει κατάματα, πετρώνει. Αν αποτύχει, επέτρεπες να σε κοιτάζω και εγώ, σίγουρα δεν θα μου έδειχνες το πρόσωπό σου. Μα σκέφτομαι, πώς μπόρεσες να ζεις μακριά από κάθε ανθρώπινη επαφή. Χωρίς αγάπη, χωρίς ένα βλέμμα συμπάθειας, χωρίς να μπορείς να αγγίξεις κάποιον ή να αφαιθείς να σε αγγίξουν. Ξαφνικά αντιλαμβάνομαι πως υπάρχεις πραγματικά. Ζεις στα έρημα βράχια της δικής σου απομόνωσης και γύρω σου η θάλασσα, η ανθρώπινη θάλασσα. Με καραβάκια να πηγαινοφέρνουν τις λύπες και τις χαρές και ήρεμα λιμανάκια όπου οι ερωτευμένοι κοιτούν το ηλιοβασίλεμα. Ενώ εσύ παραμένεις πάντα η μισητή Μέδουσα. Όχι όμως απόψε, γιατί στο δικό μου κόσμο θα σε φέρνω πίσω από τον έρημο βράχο της μοναξιάς και στη δική μου σκηνή θα είσαι η πρωταγωνίστρια, χορεύοντας το βάλς που έγραψα για σένα, συγχωρώντας την τρομακτική όψη σου και λησμονώντας την τραγική σου μοίρα. Γιατί τελικά το μόνο που μένει είναι ένα πλάσμα που ποθεί το απάνεμο αραξοβόλι της ευτυχίας. Αυτή είσαι, Γοργόνα Μέδου.
Thank you.
Σύντομα να επαναληφθεί.